Από ό,τι έχει αποδειχθεί, οι ληστές δεν έχουν μόνο στόχο να κλέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβά κοσμήματα ή πολύτιμα αγαθά, αλλά και τρόφιμα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους ληστείες σε όλον τον κόσμο. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, μια ομάδα διαρρηκτών παραβίασε τις πόρτες ασφαλείας σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας. Συγκεκριμένα, στίβαξε παλέτες συνολικά 18 τόνους πλάκες και συσκευασίες σοκολάτας και σε συνέχεια με τη βοήθεια των συνεργών τους έβγαλαν τη λία τους. Η ληστεία, ωστόσο, δεν διαλευκάνθηκε ποτέ. Στη Ρωσία, ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού ψυγείου άφησε την περίοδο της πρωτοχρονιάς για 2 ημέρες το όχημά του σε ένα φρουρούμενο κλειστό πάρκινγκ στα περίχωρα της Μόσχας. Όταν επέστρεψε, στο πάρκινγκ ανακάλυψε πως κάποιοι είχαν παραβιάσει τις κλειδαριές και είχαν αδειάσει το φορτίο από το φορτηγό. Μέσα στο φορτηγό υπήρχαν 845 κυβότια με συνολικά 22 τόνους χαβιάρι πρώτης ποιότητας, η αξία των οποίων ερχόταν στα περίπου $470,000 σε τιμές χοντρικής. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση οι ληστές εντοπίστηκαν. Μια ακόμα παρόμοια περίπτωση ήταν αυτή στον Καναδά. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σιροπιού σφενδάμου σε όλο τον κόσμο και η Βόρεια Αμερική η μεγαλύτερη αγορά για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι ληστές κατάφεραν να παραβιάσουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας σφενδάμου στο Κεμπέκ του Καναδά. Κατάφεραν να κλέψουν 15.000 βαρέλια σιροπιού συνολικού βάρους 45 τόνων, η αξία των οποίων ερχόταν στα $30 εκατομμύρια. Λίγες ημέρες μετά, ωστόσο, μεγάλο μέρος της κλεμμένης ποσότητας βρέθηκε σε ένα άλλο εργοστάσιο επεξεργασίας σιροπιού στο New Brunswick. Στην πόλη Bad Hersfeld της Γερμανίας, διαρρήκτες παραβίασαν αποθήκη τοπικού προμηθευτή τροφίμων και κλέψαν συνολικά 5 τόνους από τη διάσημη κρέμα σοκολάτας φουντουκιού Nutella. Ούτε σε αυτή την περίπτωση βρέθηκαν οι ληστές. Ενώ μια ακόμα παρόμοια περίπτωση καταγράφηκε στην πόλη Redditch της Μεγάλης Βρετανίας, όπου διαρρήκτης κατάφερε να διαρρήξει ένα φορτηγό και να αφαιρέσει 6.400 κονσέρβες έτοιμο μαγειρεμένο φασολιών με λουκάνικα της εταιρείας Heinz.